το εργατικό κέντρο Ρόδο ετοιμάζεται το Σαββατοκύριακο για να ρίξει νέα διοίκηση. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Καλά. Ακούγαμε πριν από λίγο τον κύριο Βοριά με το ερώτημα μετά από αυτή την έκθεση που υπήρξε αναφορικά με τις επιπτώσεις, τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία, στα νοικοκυριά κλπ. Τι καταγράφεται σε τοπικό επίπεδο? Αλήθεια, πόσο έχει επηρεάσει η πανδημία τη ζωή όλων σας σε ένα νησί αμιγώς τουριστικό? Γιατί είσαστε εκείνος ο οποίος μας λέγατε το προηγούμενο διάστημα ότι σε ένα ποσοστό πάνω από το 95% ασχολείστε μόνο με τον τουρισμό. Βεβαίως, και αυτό ακριβώς είναι. Εδώ στη Ρόδο, δυστυχώς, όπως έχουμε πει, δεν ξέρουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν έχουμε ούτε πρωτογενή τομέα ανεπτυγμένα, ούτε βιομηχανία. Εδώ το 95% των εργαζομένων απασχολούνται με τον τουρισμό. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα από αυτή την πανδημία, μέσα αυτές τις καταστάσεις που βιώσαμε και βιώνουμε την διετία αυτή, οι φτωχοί έχουν γίνει φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Δηλαδή, και αν και οι αριθμοί ημερούν με τις αφήξεις, με την εισρωή κόσμου και χρημάτων, δυστυχώς οι εργαζόμενοι δεν έχουν δει τίποτα περισσότερο παρά μόνο λιγότερο και στους λογαριασμούς τους. Δεν μπορεί να ζήσει κανένας πλέον εργαζόμενος με 2 και 3 μήνες δουλειά και με ένα επίδομα ανεργίας που δυστυχώς, δεν ξέρω αν το έχουν αναφέρει συνάδελφοι, δεν θα το πάρουν όλοι στις κατηγορίες που δούλεψαν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εάν 10.000 κόσμου από τους 40.000 που είναι εποχιακά απασχολούμενοι δεν πάρουν επίδομα ανεργίας, δηλαδή τη κατάσταση έχουμε περιέλθει εδώ στη Ρόδο. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα? Εγώ πρόσφατα, ακούγοντας το παρατηρητήριο εδώ της περιφέρειας Κρήτης, κοινωνικής έρευνας, τουλάχιστον για το επίπεδο της Κρήτης, ακούγα από τους αρμόδιους ότι, ξέρετε, υπάρχει πολλής πληθυσμός, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, να το πω έτσι, διαφορετικά, οι οποίοι αυτή την ώρα στέκονται και βιοπορίζονται από τις συντάξεις των ηλικιωμένων. Εσείς όταν λέτε δεν παράγετε, δεν κάνετε, δεν δείχνετε, πώς την ευχή τη βγάζετε? Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, ότι όσο υπάρχουν οι ηλικιωμένοι με τις φινεργές συντάξεις να συντηρήσουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους και οτιδήποτε άλλο, θα στεκόμαστε όρθιοι. Ευτυχώς που ο θεσμός της οικογένειας στην Ελλάδα είναι αναπτυγμένος, γι' αυτό και υπάρχει και ζωή, ειλικρινά. Οι καταστάσεις εδώ είναι τραγικές. Αν φανταστείτε ότι τα τελευταία 2 χρόνια οι αιτούντες στα κοινωνικά συσίτια και βοηθήματα έχουν αυξηθεί κατά 200%. Δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία δεν έχει όριο. Συνεχώς ανεβαίνουν τα άτομα που ζητάνε από τις δομές του Δήμου και της Περιφέρειας μέσα από τις τρόφιμα, συσίτια και ένα σωρό άλλα βοηθήματα. Ευτυχώς ακόμα που υπάρχει ανθρωπιά, υπάρχουν αναπτυγμένοι σύλλογοι εδώ, τόσο με ιδιωτικές πρωτοβουλίες αλλά και μεμονωμένες, και συντηρούν χιλιάδες κόσμο στη Ρόδο. Όσο και να ακούγεται το οξύμορο, στη Ρόδο, στα συσίτια τρέφονται χιλιάδες ανθρώποι. Ακριβώς όπως το είπατε τελικά στην αρχή, ευημερούν μόνο οι αριθμοί σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεγέθη αριθμού επισκεπτών, διότι τζίρος και τα υπόλοιπα δεν μεταφράζονται στην πραγματικότητα και στην πραγματική οικονομία. Ναι. Αυτό ακριβώς. Εδώ στη Ρόδο πανηγυρίζονται. Πανηγυρίζουν ξενοδόχοι, καλά πανηγυρίζουν ξενοδόχοι, διότι αύξησαν τα εισοδήματά τους. Σε καμία περίπτωση όμως αυτό δεν έχει πάει στην τσέπη κανένας εργαζομένου. Αντιθέτως, οι εργαζόμενοι στήθηκαν σαν αιμονόκουπες για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες της φετινής περίοδου, εδώ ειδικά στη Ρόδο, τη στιγμή που τα εργατικά χέρια δεν αρκούσαν για να καλύψουν το μεγάλο αριθμό. Αλλά παρόλα αυτά, το στύψιμο αυτό δεν είχε ανταπόκριση στην τσέπη τους. Δούλευαν περισσότερες ώρες με λιγότερα χρήματα. Αυτό είναι, όπως λέμε, όντως επιμερούν οι αριθμοί, αλλά η κοινωνία πεινάει και υποφέρει. Αυτό μεταφράζεται και εδώ στην κοινωνία της Ρόδου σε πολύ μεγάλο βαθμό.